Είμαστε με τον πρόεδρο της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, Προκόπη Τζιμή, ο οποίος σε αυτές τις εκλογές θα είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό Νέα Δράση Νέος Δήμος του Πανάγου Κουφέλου. Κύριε Τζιμή, είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Πώς προέκυψε αυτό και ποιοι ήταν οι λόγοι που συνετέλεσαν σε μια τέτοια απόφαση? Καταρχάς, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ξέρετε, εκτός από πρόεδρος της Νομαρχιακής, ΔΕΠ όπως αποκαλείται τώρα, να μην μπλέκουμε με τα αρκτικόλεξα, είμαι και ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος ζει και εργάζεται εδώ στην πόλη της Μυτιλήνης, σε αυτόν εδώ το Δήμο. Οπότε, αν θέλετε, το θεωρώ και αδιαπραγμάτευτο χρέος μου να συμβάλλω κι εγώ ως νέος άνθρωπος στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων, ώστε η πόλη μας, ο Δήμος μας, να περάσει σε μια νέα εποχή. Με βασικά χαρακτηριστικά τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ασφάλεια των πολιτών και την πρόοδο. Θέλω κι εγώ μέσα από τα βιώματά μου, τα όποια βιώματά μου και τις προσλαμβάνωσές μου και τις σπουδές μου, να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι και η φιλοδοξία μου. Απλά, ουσιαστικά, αδιαπραγμάτευτα, τίποτα άλλο. Γιατί επιλέξατε να είστε συνοδοιπόρος με τον Πανάγο Κουφέλο? Κατά πρώτον, είναι ένα επιστέγασμα μιας μακριάς φιλίας, μακρόχρονης φιλίας, εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού με τον Πανάγο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνεργαζόμαστε. Κατά δεύτερον, ο Πανάγος είναι ένας απόλυτα πετυχημένος αυτοδιοικητικός, με έργο μετρήσιμο στον τομέα του, το οποίο κρίνεται και έχει κριθεί και από τους πολίτες ως απόλυτα πετυχημένο. Κατά τρίτον, έχει συνθέσει μια ομάδα με πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, πάρα πολλούς φίλους και έμπειρα στελέχη. Το κυριότερο όμως, ο Πανάγος έχει ισχυρή θέληση, όραμα και σχέδιο για τον τόπο μας. Πραγματικά, το λέω ότι αξίζει να διαβάσει κανείς, είτε να το βρει στο διαδίκτυο, είτε σε έντυπη μορφή. Δεν κυκλοφορούν και άλλωστε και πάρα πολλά έντυπα σε έντυπη μορφή, διότι σεβόμαστε πάνω απ' όλα το περιβάλλον. Αξίζει να διαβάσει κανείς το πρόγραμμα, το σχέδιο και το όραμα του συνδυασμού μας για την επόμενη μέρα, το οποίο αγγίζει όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας, ακόμα και ακαθόδη ζητήματα, τα οποία κανένας άλλος συνδυασμός δεν τολμάει να ασχοληθεί. Πώς κρίνετε την απερχόμενη Δημοτική Αρχή και ποια θεωρείτε ότι είναι τα συστατικά εκείνα που θα πρέπει να αξιοποιήσει ο κύριος Κουφέλος σε περίπτωση που ηγηθεί εκείνος του Δήμου? Καταρχάς, η σημερινή Δημοτική Αρχή έχει ένα έργο ορατό και μετρήσιμο, το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφοι, ακόμα και οι επικεφαλείς των συνδυασμών που κατέρχονται αυτή τη στιγμή στο Δήμο μας. Το έχει δηλώσει και ο κύριος Κουφέλος και ο κύριος Χριστόφας. Η σημερινή Δημοτική Αρχή κλήθηκε να αντιμετωπίσει μια σειρά από πρωτόγνωρες καταστάσεις, εξωγενείς καταστάσεις όπως είναι το μεταναστευτικό ή ήταν η πανδημία, αλλά κλήθηκε να λάβει και γενναίες αποφάσεις, όπως η μεταφορά του ΚΙΤ εκτός αστικού ιστού. Νομίζω ότι όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό και με κάποια επικοινωνιακά λάθη ή λάθη στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού φέρανε μια εσωτερική αντιπαλότητα και διενέξει. Αλλά όλα αυτά, να σας πω την αλήθεια, στην παρούσα φάση αποτελούν παρελθόν. Εμείς ως παράταξη λειτουργούμε συλλογικά, ενώνουμε γενναίες και σεβόμαστε ένας τον άλλον. Εγώ προσωπικά σέβομαι τους εμπειρότερους, η πορεία τους με τα όποια λάθη, τις όποιες παραλήψεις, διότι μόνο όποιος δεν πράττει δεν κάνει λάθη, είναι για μένα φάρος και οδηγός για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύομαι, με τον τρόπο με τον οποίο προχωράω και προσπαθώ να συμβάλλω κι εγώ, αν με τιμήσουν οι συμπολίτες μας με την ψήφο τους, στην πρόοδο του νησιού μας. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα του δικού σας συνδυασμού σε σχέση με το βασικότερο εντός εισαγωγικών αντίπαλό σας, που είναι ο Παναγιώτης Χριστόφας? Ξέρετε, οι δημοτικές εκλογές έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αφορούν τον τρόπο με τον οποίο καλείται να διοικήσει και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα και τα θέματα του Δήμου η πλειοψηφούσα παράταξη, όποιος θα κληθεί να κυβερνήσει αυτόν εδώ τον τόπο. Και υπό αυτό το πρίσμα, νομίζω ότι πρέπει να γίνεται ένα ουσιαστικός διάλογος ιδεών και προτάσεων. Και να δούμε και το στελεχειακό δυναμικό κάθε παράταξης. Όλοι κρινόμαστε από τις ιδέες και από τις προτάσεις μας, όχι από τις φωτογραφίες. Και αυτό δεν αφορά μόνο τις συγκεκριμένες εκλογές, αφορά όλους τους υποψηφίους και όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι εμείς ως παράταξη είμαστε μια αραγής, απόλυτα συγκροτημένη ομάδα, ομονοούσα, ακόμα και σε φλέγοντα ζητήματα, τα οποία
απασχολούν το δημόσιο βίο και απασχολούν και τους συμπολίτες μας, στα οποία συμφωνούμε απόλυτα ως τον τρόπο με τον οποίο θα τα διαχειριστούμε όταν αναλάβουμε την διακυβέρνηση του τόπου. Ζητήματα όπως το μεταναστευτικό ή τα θέματα που έχουν προκύψει με τους Ρωμά, με όρους πάντα ισονομίας και κοινωνικής ένταξης. Από την άλλη, η παράταξη του κυρίου Χριστόφα είναι ένα ετερόκλητο σύνολο. Λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε μέσα στη μικρή κοινωνία που ζούμε. Ξέρουμε ότι πολλά από τα στελέχη έχουν εκφράσει εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις για πολλά από τα φλέγοντα ζητήματα, όπως σας ανέφερα το μεταναστευτικό ή τα θέματα των Ρωμά. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο επιλέγει ο επικεφαλής, ο κύριος Χριστόφας, να μην εκθέσει τις ιδέες του, τις θέσεις του, σε συνάρτηση και μαζί με τους άλλους υποψηφίους, να πάνε μαζί όλοι και να συζητήσουν σε μια τηλεμαχία, ώστε ο κόσμος να αντιληφθεί ποιες είναι οι θέσεις κάθε παράταξης. Δηλαδή προσπαθεί ο κύριος Χριστόφας να δοξαστεί κρυπτόμενος, δίνοντάς μας ελάχιστα δεδομένα για το πώς θα διακυβερνήσει την επόμενη μέρα. Και ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι η εκλογική διαδικασία έχει πάντοτε τρία ερωτήματα. Τι θα κάνεις μετά τις εκλογές, πώς θα το κάνεις και γιατί να σε πιστέψουμε. Είναι τουλάχιστον επικίνδυνο και το λέω αυτό μακάρι να μην επαληθευθώ. Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές, δεν το πράξαμε καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, να μην λέμε τίποτα για τις ιδέες και τις θέσεις μας. Διότι πραγματικά οι εκλογές είναι ιδέες, θέσεις, προτάσεις, στελεχειακό δυναμικό. Καλές οι φωτογραφίες, καλά τα πανηγύρια και οι κοινωνικές εκδηλώσεις, όμως πρέπει να επικεντρωθούμε στο πρόγραμμα. Διότι η Δημοτική Αρχή, η οποία θα προκύψει μετά τις εκλογές, πρέπει να έχει ένα ρεαλιστικό σχέδιο, πρόγραμμα, μια συγκροτημένη ομάδα για την επόμενη μέρα και όχι ένα κρυπτόμενο δήμαρχο, έρμεο, μιας ετερόκλητης ομάδας, την οποία ουδής μπορεί να προβλέψει πώς θα κυβερνήσει την επόμενη μέρα.